Κύριε Μητσοτάκη, όταν μιλάτε για fake news απευθυνόμενος σε μένα προσωπικά, να είστε πιο προσεκτικός. Καταθέτω στα πρακτικά την εκτύπωση, την οποία θα βρείτε κι εσείς, όχι από κάποιο site, όπως το χαρακτηρίσατε εσείς, The Fact, δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά από το... Εντάξει, ναι, ακούστε με προσοχή, παρακαλώ. Μην ευριάζετε. Καταθέτω λοιπόν στα πρακτικά την εκτύπωση... Μην ευριάζετε. Ψυχραιμία. Καταθέτω στα πρακτικά λοιπόν το περιοδικό Πολίτικο, την εκτύπωση, αν μπείτε αυτή τη στιγμή στο site του περιοδικού Πολίτικο, θα δείτε την εκτύπωση και θα δείτε τη φράση η οποία αποδίδεται σε εσάς, σε εισαγωγικά. Εν τούτης, κύριε Μητσοτάκη, χαίρομαι, εισαγωγικά σημαίνει ότι την αποδίδει στον ίδιο, κύριε. Χαίρομαι που λέτε ότι δεν την είπατε ποτέ. Θα χαιρόμουν ακόμα περισσότερο αν με την ευκαιρία που είχατε σήμερα να διορθώσετε το κατ' επανάληψη ατόπιμά σας, να αναφερθείτε ουσιαστικά για προδότες και για προδοσία σε ό,τι αφορά τη διαφορετική άποψη η οποία κατατίθεται σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Δεν το κάνατε όμως. Και λυπάμαι που δεν το κάνατε. Έρχομαι στο θέμα της ΔΕΠΑ και της ΒΙΦΙ ΛΑΜΔΑ. Δεν είναι μονάχα αυτή η περίπτωση στην οποία εκεί που μας γροστάγατε, τώρα μου ζητάτε και το βόδι. Δεν είναι μονάχα αυτή η περίπτωση. Είναι και άλλες πολλές περιπτώσεις. Διότι τα χρέη αυτής της εταιρείας, κύριε Μητσοτάκη, στη ΔΕΠΑ, δημιουργήθηκαν επί δικών σας κυβερνήσεων. Βεβαίως, ο κ. Κιτσάκος ελέγχεται και καλά θα κάνει δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αλλά τα χρέη αυτά ανέρχονται στα 90 εκατομμύρια ευρώ, όταν εμείς αναλάβαμε, και ανέβηκαν στα 110-115. Αλλά τα χρέη δημιουργήθηκαν επί των ημερών σας. Και αν για κάτι ελέγχεται και θα ελεγχθεί και η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, αλλά αν για κάτι σήμερα απευθύνεστε σε εμάς, είναι γιατί και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση του Μαρινόπουλου, αν θυμάστε, που έβγαλε τα λεφτά του στο εξωτερικό, ενώ χρεοκόπησε την επιχείρησή του και ήθελε να αφήσει χιλιάδες εργαζόμενους στο δρόμο, και σε αυτή την περίπτωση εμείς λειτουργήσαμε με ένα και μοναδικό γνώμονα, τις θέσεις εργασίας. Και να μπορέσει να σωθεί αυτή η επιχείρηση, όχι ο επιχειρηματίας, ο οποίος τότε μας εκβίαζε, αν θυμάστε καλά, διότι είχε απολύσει όλους τους εργαζόμενους και εκβίαζε την κυβέρνηση προκειμένου να πετύχει τα δικά του συμφέροντα. Και ήμουν εγώ αυτός ο οποίος πήγα και συνάντησα τους εργαζόμενους, οι οποίοι κάναν αγώνα και οι οποίοι επαναπροσληφθήκαν στη δουλειά τους, διότι εμείς προσπαθήσαμε και καταφέραμε να κρατήσουμε το εργοστάσιο σε λειτουργία. Και αυτή τη στιγμή βεβαίως υπάρχουν διαδικασίες που πάλι θα κινηθούμε με γνώμονα τη λειτουργία του εργοστασίου και θα διαψευτείτε. Θα διαψευτείτε στο 100% για όσα λέτε. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνετε αυτό. Έρχομαι στο θέμα των τραπεζών. Δεν θα πω για άλλα τα άλλα που είπατε, διότι είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Ιδίως σε ό,τι αφορά αυτά που είπατε για το δημοψήφισμα, έχει κουραστεί να σας ακούει ο κόσμος. Ο κόσμος θα μας κρίνει όλους. Αλλά γιατί αναφέρατε το θέμα των τραπεζών με τόση επιμονή? Ξέρετε, εσείς κάνατε δύο ανακεφαλαιοποίησεις και πολύ πιο βαριές. Πολύ περισσότερα χρήματα. Δύο στη σειρά ανακεφαλαιοποίησεις. Εγώ θα ήθελα να σας προτείνω, σας συνιστώ, στο θέμα αυτό που είναι ένα ευαίσθητο θέμα, το θέμα των τραπεζών, καλό είναι όταν μιλάμε να είμαστε πιο προσεκτικοί. Διότι στην προσπάθεια να αποδώσουμε πολιτικές ευθύνες, δημιουργούμε πρόβλημα εκεί όπου το πρόβλημα δεν θα αφορά την κυβέρνηση, θα αφορά όλους μας. Έρχομαι τώρα ξανά, γιατί δεν θέλω να το αφήσω έτσι, σε ήρεμους τόνους αυτή τη φορά, να σας επισημάνω. Κύριε Μητσοτάκη, μην προσπαθείτε να παρερμηνεύσετε και να διαστρεβλώσετε τόσο πολύ την πραγματικότητα, προκειμένου να στοιχειοθετήσετε ένα επιχείρημα που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί με βάση τη λογική. Θεμητή η επιλογή σας να κάνετε μία δεξιά στροφή, να ψαρέψετε στα θολά νερά ενός ακροδεξιού ακροατηρίου, όμως μην προσπαθείτε να διαστρέψετε την πραγματικότητα. Ό,τι και να φέρναμε,
Ό,τι συμφωνία και να φέρναμε, είχατε πάρει μια απόφαση. Την οποία σε κάποιες συνεντεύξεις σας την είπατε και καθαρά. Και όταν πηγαίνετε στο εξωτερικό, λέτε την πραγματικότητα. Όχι μπροστά στα μικρόφωνα, πίσω από τα μικρόφωνα. Ότι δεν είναι ότι διαφωνείτε με το όνομα Μακεδονία, ούτε επί της ουσίας στη συμφωνία αυτή καθ' αυτή, αλλά είναι ότι δεν θέλετε να δείτε να διασπάτε το κόμμα σας προς χάρη της ενδυνάμωσης του κόμματος του κυρίου Καμένου. Έχουν γραφτεί όλα αυτά και έχουν υποθεί και από επίσημα χείλη. Πολύ επίσημα χείλη στο παρελθόν. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, ξαναλέτε, ξαναδιαστρεβλώνετε την ίδια τη συμφωνία, εσείς που βεβαίως καλά γνωρίζετε να διαβάζετε και νομικά κείμενα, αλλά και την αγγλική. Επιμένετε στον όρο έθνος και εθνικότητα, ενώ πολύ καλά γνωρίζετε τη διαφορά ανάμεσα στον όρο ethnicity και στον όρο nationality που αναγράφεται στη συμφωνία. Αλλά παρόλα αυτά επιμένετε. Όπως θα επιμένατε να βρείτε οποιαδήποτε, μα οποιαδήποτε δικαιολογία προκειμένου να καταθέσετε την αντίθεσή σας. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά, νομίζω ότι είναι στην αίθουσα ο κ. Κουμουντσάκος, ότι λίγες μέρες πριν ολοκληρωθεί η συμφωνία, έβαζε ως πύχη και ως όριο η συμφωνία αυτή να μην ολοκληρωθεί, αν δεν προχωρήσει και ολοκληρωθεί πλήρως η συνταγματική αναθεώρηση στη γειτονική χώρα. Και όταν βεβαίως ανακάλυψε ότι αυτό το πετύχαμε εμείς και τον έβαζε εκεί τον πύχη, διότι δεν περίμενε ότι θα το πετύχουμε στη διαπραγμάτευση, τότε βρήκε άλλη δικαιολογία για να αντιταχθεί σε αυτή τη συμφωνία. Φθηνή δικαιολογία. Διότι, επαναλαμβάνω, μιλάει για nationality και όχι για ethnicity. Και η γλώσσα που τόσο πολύ σας καίει είχε αναγνωριστεί από το 1977 και σας διάβασα και τις δηλώσεις στη Βουλή του αείμνηστου Ευάγγελου Αβέρου. Βεβαίως, το μεγαλύτερο ατόπιμα από όσα διαπράξατε σήμερα στη Βουλή δεν ήταν τόσο ότι για άλλη μια φορά επιχειρήσατε να διχάσετε τους Έλληνες κατηγορώντας τους πολιτικούς σας αντιπάλους ως προδότες, αλλά το μεγαλύτερο ατόπιμα είναι αυτό το οποίο εκφωνήσατε από, από το βήμα της Βουλής και δεν είχατε τη στοιχειώδη ευθυξία να το πάρετε πίσω. Ότι εμείς κάναμε συναλλαγή με τους Ευρωπαίους εταίρους και πουλήσαμε τη Μακεδονία. Τι λένε οι ακροδεξοί, η Δημοκρατία πουλάει τη Μακεδονία. Εσείς λέτε, όχι, οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Γιατί την πουλήσαμε? Για να κερδίσουμε τις συντάξεις. Δεν θα ξαναβγω από τα ρούχα μου, δεν το συνηθίσω. Το έκανα πριν, όχι με θεατρικό τρόπο όπως το κάνετε εσείς, σας έχουν πει μάλλον οι επικοινωνιολόγοι, αλλά γιατί έτσι το αισθάνθηκα. Όμως θα αποδείξω στη Βουλή των Ελλήνων ότι και σε αυτό το ζήτημα αντιγράφεται, κύριε Μητσοτάκη. Διότι τη γραμμή σας τη δίνει ο φίλος σας εφοπλιστής και επιχειρηματίας από την εφημερίδα του. Εφημερίδα Τα Νέα, 14-15 Απριλίου. Δώρο οι συντάξεις αν λυθεί το Σκοπιανό. Η υπόσχεση του Βερολίνου στον Τσίπρα. Ορίστε! Ορίστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι! Ορίστε! Αυτή είναι η γραμμή του κύριου Μητσοτάκη. Είναι γραμμή ανατροφοδοτούμενη και μασημένη τροφή που δέχεται απευθείας από τους φίλους επιχειρηματίες που κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης. Το καταθέτω στα πρακτικά. Και κλείνω λέγοντάς σας τούτο. Κάνατε μια προσπάθεια να αναφερθείτε ίσυχα, στο παρακαλώ, παλιό και στο καινούριο. Και πιάσατε στο στόμα σας στελέχη με μεγάλη ιστορική διαδρομή στο χώρο της κεντροαριστεράς και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ που σήμερα βρίσκονται στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μητσοτάκη, ακούστε. Σε αυτό το χώρο, ιδιαίτερα στο χώρο της κεντροαριστεράς και του ΠΑΣΟΚ, βρέθηκαν άνθρωποι έντιμοι και αγωνιστές που πάλεψαν τα χρόνια της ζωής τους για μια καλύτερη Ελλάδα, για ένα καλύτερο μέλλον για αυτόν τον τόπο. Δεν πρόκειται να χαρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους σε μια χρεοκοπημένη ηγεσία η οποία οδήγησε εκεί που οδήγησε αυτό το κόμμα. Εμείς τους απλούς αγωνιστές, τους έντιμους, όχι απλά θα τους εντάξουμε στους δικούς μας αγώνες και στις δικές μας τις τάξεις, αλλά θα βρεθούμε δίπλα-δίπλα όπως σήμερα βρίσκεται στις τάξεις μας και δίπλα μας στον αγώνα για μια καλύτερη Ελλάδα η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80. Αν αυτό δεν σας αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσείς μπορείτε να βολευτείτε με διάφορα απολυφάδια της πολιτικής ζωής που πέρασαν από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και επειδή είχαν
περίεργες σχέσεις με τη μισή Αθήνα, φύγαν από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα τους παίρνετε εσείς να τους εντάξετε στα δικά σας, μπας και πάνε και με την άλλη μισή Αθήνα. Και κλείνω λέγοντας. Σε ό,τι αφορά. Δεν μπορεί, κύριε Μητσοτάκη. Τριτολογία είναι. Κλείνει ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αν δεν μπορείτε. Κλείνω, αυτό που καταλάβατε. Αυτό που καταλάβατε. Αυτό που καταλάβατε. Εγώ διευθύνω, όχι εσείς. Αυτό διευθύνω. Εγώ διευθύνω, όχι εσείς. Τριτολογεί και κλείνει ο Πρωθυπουργός. Το ξέρετε πολύ καλά. Το ξέρετε πολύ καλά. Σας παρακαλώ. Κύριε Μητσοτάκη, σας έχει δοθεί η άνεση και για θέματα που ήταν εκτός ημερήσιας διάταξης, με την άνεσή σας να τοποθετηθείτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, το είπατε και αυτό. Λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι πολύ. Δίνουμε άπλετη άνεση, έτσι σε βάρος άλλων κομμάτων και άλλων αρχηγών, εξελίσσεται μια συζήτηση και κλείνει ο Πρωθυπουργός. Τριτολογία έχει ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει κάτι προσωπικό. Δεν έχει φύγει η τιμή κάποιου. Το καταλαβαίνετε. Σας παρακαλώ. Μα σας παρακαλώ. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, είμαι στη διάθεση του κύριου Μητσοτάκη όποτε θέλει στη Βουλή. Αν θέλει σε κάποια τηλεοπτική συζήτηση, εγώ ποτέ δεν αρνήθηκα το διάλογο μαζί του. Ποτέ δεν τον αρνήθηκα. Για όποιο θέμα θέλει. Θα κλείσω λέγοντας τούτο. Το παλιό και το νέο, κύριε Μητσοτάκη, δεν έχουν να κάνουν τόσο με την ηλικία, αλλά έχουν να κάνουν με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διαδρομής του καθενός μας. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στους πολιτικούς αγώνες και στο κοινωνικό γίγνεσθε και σε πολιτικά κόμματα μέσα από κοινωνικές διεργασίες, μέσα από κοινωνικούς αγώνες, μέσα από πολιτικές διεκδικήσεις. Και υπάρχουν και άλλοι που βρέθηκαν στην πολιτική ζωή ως κληρονόμοι με τις χορηγίες άλλων πολυεθνικών ομίλων. Αυτό είναι το παλιό και αυτό είναι το καινούριο. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στο παλιό και ανάμεσα στο καινούριο. Σε ό,τι δε αφορά το ζήτημα του Μακεδονικού, ξέρετε πολύ καλά, και κλείνω με αυτό, ότι σε λίγες μέρες εκπνέει ο χρόνος όπου μπορείτε να μετρήσετε τις δυνάμεις σας, όπως η ίδια το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει. Εκπνέει ο χρόνος. Σε λίγες μέρες, την επόμενη εβδομάδα κιόλας, μπορείτε, αν θέλετε και αν πιστεύετε ότι υπάρχει τόσο μεγάλη αντίθεση και ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει την εμπιστοσύνη του λαού και των βουλευτών, μπορείτε να καταθέσετε εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης. Κάντε το ψήφο δυσπιστίας. Κάντε το λοιπόν, καταθέστε πρόταση μορφής για να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Και θα έχουμε όσο χρόνο θέλετε για να συζητήσουμε, κύριε Μητσοτάκη. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κύριε, θέλετε για ένα λεπτό για επί προσωπικού